Όπως τοποθετηθήκαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν σχέση με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα των πρόχειρων καταλυμάτων που είναι και η πλειοψηφία. Προχωρά λοιπόν στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Και τι έρχεται να λύσει, ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα της χωροθέτησης και αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που είναι ένα ζήτημα που αφορά χρήσης γης. Και λέμε ότι από τη στιγμή που η γη είναι ατομική ιδιοκτησία, δηλαδή κατακυρματισμένη, δεν μπορεί να λυθεί σχεδιασμένα και προς όφελος της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Πρόκειται για ζητήματα που δεν μπορεί να τα λύσει η αγορά και το σύστημα το οποίο υπερασπίζει και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα. Γι' αυτό ως κομμουνιστικό κόμμα επισημαίνουμε κάθε φορά ότι σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που βιώνουν ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα δεις ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, ποιος τελικά είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Και πρόκειται για μια κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και φυσικά του αδιφάγου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Παράλληλα, πρόκειται για ένα κράτος εχθρικό απέναντι σε αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίσει την κερδοφορία των λίγων, ένα κράτος που υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, την ίδια ώρα, είναι παντελώς ανίκανο και δυσκίνητο στο να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή κατ' επέκταση τη λαϊκή περιουσία. Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό μόνο στο να θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα, προκειμένου να υπηρετήσει τις επενδύσεις, τα κέρδη, τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Και φυσικά μέρος αυτού του προβλήματος είναι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται φυσικά την κρατική εξουσία. Έτσι λοιπόν οι διατάξεις που φέρνεται με το νομοσχέδιο συνεπάγονται τη διαιώνιση του χαρατσώματος και της ομοιρίας των κτηνοτρόφων, ακόμα και εκείνων με πρόχειρα καταλύματα που η κυβέρνηση, το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι δίνει λύση. Την ώρα όμως που νομιμοποιείται τις ανεμογεννήτρες στα δάση, στα βουνά και βέβαια με την τοποθέτηση χιλιάδων τόνων μπετών, ζητάτε, και εγώ δεν ξέρω, μια στίβα δικαιολογητικά, μελέτες και πάει λέγοντας, από τους εγωπροβατοτρόφους, οι οποίοι δίνουν αγώνα επιβίωσης και μάλιστα έρχεστε και τους λέτε ότι τους πουλάτε και εκδούλευση, ότι τους διευκολύνετε. Που ακριβώς τη στιγμή που θα χρειαστεί να εγκριθεί το Μαντρίτο, χρειάζεται ένα τεράστιο φάκελο και κικαιώνα, να αντιμετωπίσει τον κικαιώνα των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά που του απαιτούνται. Και εδώ ρωτάμε, πώς θα πάρουν, άντε και αδειοδοτήθηκαν, πώς θα πάρουν ρεύματα τα Μαντρία. Αναφερθήκαμε και λίγο και στη συζήτηση με τους φορείς στην προηγούμενη συνεδρίαση. Πώς θα έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι σε αυτά όταν δεν υπάρχουν δρόμοι? Και πέστε ότι βάζουν φωτοβολταϊκά για παράδειγμα ή άλλη λύση για το ρεύμα. Όταν όμως δεν υπάρχει δίκτυο να μπουν τα φωτοβολταϊκά, ποιος θα αναλάβει το κόστος για τους απαιτούμενους συσσωρευτές που απαιτούνται? Διαφορετικά είναι δώρον άδωρον τα φωτοβολταϊκά. Και αυτά τα ρωτάμε γιατί όταν είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, για παράδειγμα αυτό που υπόθηκε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ανεμογεννήτρες, εκεί προβλέπονται εκατομμύρια επιδοτήσεων με τους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους που τα ξεκοκαλίζουν μια χαρά τα μονοπόλια και φτιάχνουν δρόμους, υποδομές και πάει λέγοντας. Και εδώ για τον βιοπαλαιστή κτηνοτρόφο που προσπαθεί να επιβιώνει προβλέπεται ένα μεγάλο τίποτα. Και επειδή στην πρώτη επιτροπή ο Υπουργός, αναφερόμενο σε όλα τα κόμματα, εμείς θα αναφερθούμε σε εμάς τουλάχιστον, είπε ότι δεν κάνουμε προτάσεις, δεν άκουσε προτάσεις που ήδη είχαν υποθεί. Δεν θα κουραστούμε να τις επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, εδώ η πρότασή μας λοιπόν για το παράδειγμα άρθρο 6. Εμείς λέμε λοιπόν η έγκριση όλο αυτού του κικαιώνα των δικαιολογητικών, η έγκριση των κτηνοτρόφων με πρόχειρα καταλήματα όπως λέτε, που είναι πάνω από το 50%, να γίνεται με μόνα δικαιολογητικά την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση. Και από εκεί και πέρα την όλη υπόλοιπη διαδικασία να είναι ευθύνη του κράτους να την πραγματοποιεί, να την υλοποιεί μέσω των κρατικών του υπηρεσιών, που πρέπει φυσικά να στελεχωθούν κατάλληλα με μόνιμο προσωπικό,
χωρίς καμία, το τονίζουμε, επιβάρηση των κτηνοτρόφων. Αυτό θα συνιστούσε ή όχι πραγματική ανακούφιση? Εμείς λέμε ναι, θα συνιστούσε πραγματική ανακούφιση. Και προτείνουμε επίσης η διάταξη αυτή για το άρθρο 6, σε συνέχεια δηλαδή, προτείνουμε να έχει αναδρομική ισχύ. Όπως αναδρομική ισχύ έχει και απαράδεκτη κοινή υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια, που πρέπει να καταργηθεί, λέμε. Και λέμε να έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος που συζητούμε, ώστε να καλυφθούν και οι παραγωγοί με καμένα ματριά στις πυροπαθείς περιοχές που δεν τους αποζημιώσετε γιατί δεν είχαν άδειες. Επίσης, πραγματική ανακούφιση θα συνιστούσε το αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Αντί να δίνεται στους εφοπλιστές, στους μεγαλοκλινικάρχες, στις αεροπορικές εταιρείες, πάνω από 350 εκατομμύρια το χρόνο δίνεται όλες οι κυβερνήσεις. Ενώ για τους αγρότες, τι τους δίνεται? Ψίχουλα. Και επίσης να εξασφαλιστεί και νέα μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος. Κατάργηση της ρέντας αναπροσαρμογής, επιδότηση ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα. Όπως ακούσατε, θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό προχθές, έκανε εξαγγελίες πάρα πολλές. Μία από αυτές αφορούσε το τελευταίο που υπόθηκε από εμάς εδώ για τις ζωοτροφές. Εξήγηλε ότι θα δώσει 25 εκατομμύρια. Και εμείς λέμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για κοροϊδία. Γιατί αυτά τα 25 εκατομμύρια με το ζωικό κεφάλαιο, το υπάρχουν ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας, δεν αντιστοιχούν ούτε σε 2 ευρώ αναπροβατίνα. Το κόστος λοιπόν το γνωρίζετε, ή μην μας κάνετε το γνωρίζετε, πολύ καλά το ξέρετε. Λοιπόν, το ανέφεραν και οι φορείς, ότι έχει εκτοξευτεί δηλαδή. Συνεπώς το ποσό αυτό των 2, ούτε 2 ευρώ δηλαδή, δεν μπορεί να είναι κάτω, κατά τη γνώμη μας και κατά τους υπολογισμούς, δεν μπορεί να είναι κάτω από 20 ευρώ ένα ζώο. Για τα μικρά μυρικαστικά, τα πρόβατα, κατσίκια κτλ. Και κάτω από 50 ευρώ για τα μεγάλα για ζώα, τις αγελάδες κτλ. Και τα ρωτάμε αυτά. Επίσης, προτείνουμε επίσης, πέρα από την ανδρομική, η ανακούφιση επίσης, ανακούφιση στους κτηνοτρόφους, θα συνιστούσε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφερθήκαμε και περιμένουμε πραγματικά απαντήσεις πάνω σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Έχουμε μια επιτροπή μεθαύριο, έως την Ολομέλεια, πιστεύω ότι έχετε επαρκή χρόνο για να τα σκεφτείτε και να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Επίσης, πραγματική στήριξη ανακούφιση στον βιοπαλαιστή ή αγρότη που προσπαθεί να επιβιώσει από το επάγγελμά του θα ήταν η σύνδεση των ενισχύσεων των γεωργών αλλά των κτηνοτρόφων με την πραγματική παραγωγή σε ό,τι αφορά τους αγρότες και σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους με το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Αποσύνδεση δηλαδή των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία από τα βοσκοτόπια. Και έγκυρη χορήγησή του σε μία δόση, χωρίς παρακρατήσεις, να είναι ακατάσχετες, να μην επιβαρύνονται οι αγρότες οικονομικά για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και για τη διόρθωση σφαλμάτων. Και φυσικά, επαναλαμβάνουμε, να μην έχει αναδρομική ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια. Σε συνδυασμό φυσικά με τα άλλα αιτήματα. Έτσι, με αφορμή το άρθρο 14, έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί αρνητικά στα σχέδια βόσκησης που είναι σχέδια ταλαιπωρίας των κτηνοτρόφων. Και εδώ το κράτος μπορεί κάλλιστα, θα μπορούσε, μπορεί να δώσει λύση στο ζήτημα αυτό. Είδω λοιπόν άλλη μία πρόταση. Συνδέστε την επιδότηση λοιπόν με την πραγματική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. Και αφήστε αυτό το έσχος, θα λέγαμε, τη σύνδεση της επιδότησης στην κτηνοτροφία με τα βοσκοτόπια. Επίσης, επειδή μπήκε από τους φορείς, το ζήτημα των ζωονόσων. Τόσο σε ό,τι αφορά στην πρόληψή τους, όσο και στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Έχετε φροντίσει έως τώρα οι κυβερνήσεις διαχρονικά να τα έχετε δώσει στους ιδιώτες. Και εδώ να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε το πρόγραμμα πρόληψης του μελιτέου πυρετού. Όλες οι κυβερνήσεις λοιπόν ρημάξατε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες αφού αποχώρησε ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό λόγω συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα η μη ανανέωση του προσωπικού να συσσωρεύει τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες με το ελλειπέστατο προσωπικό. Εδώ διορισμοί έχουν να γίνουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες εδώ και 15 χρόνια. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί υποτυπώδης παρακολούθηση ούτε του ζωικού κεφαλαίου.
Υπόθηκε το παράδειγμα του καταρροϊκού πυρετού από τους φορείς και των επιπτώσεών τους, που δεν αποζημιώνονται παρά την κατακόρυφη μείωση της παραγωγής λόγω του καταρροϊκού πυρετού. Και γι' αυτά τίποτα δεν προβλέπεται. Τώρα, αυτά τα μέτρα πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και όχι οι λεγόμενες ή οι αναφερόμενες, τέλος πάντων, τεχνικές λύσεις που μπαίνουν και μέσα στο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά αυτή την κατεύθυνση που θέλετε να νομοθετήσετε. Όπως επίσης, αλλά και η μοιρασία των επιδοτήσεων με βάση τα βοσκοτόπια, που υιοθετήσατε και εφαρμόζετε όλες οι κυβερνήσεις με τα γνωστά αποτελέσματα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το, μια αναφορά για το άρθρο 16 για τον ΕΛΓΑ. Επιμένουμε ότι αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε σχέση με τον ΕΛΓΑ είναι η πλήρης αποζημίωση, το 100% των ζημιών. Και όχι να έρχεστε εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, μετά, τώρα εσείς εν προκειμένου μετά από 6 μήνες, και να μας λέτε ότι δεν έχετε δώσει την προκαταβολή και ότι ζητάτε παράταση για τη χορήγηση των αποζημιώσεων. Για την οποία βέβαια και καμαρώνετε. Εδώ θα έπρεπε ήδη να έχετε εξοφλήσει το 100% των αποζημιώσεων. Ο κόσμος συνεχίζει και να καλλιεργεί και να εκτρέφει τα ζώα του. Τα έξοδα τρέχουν, δεν έχει πάρει φράγκο, ενώ η τιμή, για παράδειγμα, όχι μόνο των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, έχουν εκτοξευθεί στο διάστημα. Και τελειώνω, κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα ερώτημα σε σχέση με το άρθρο 9. Γιατί εξαιρείται, ποια η λογική, αυτό θέλω να πω, γιατί εξαιρούνται τα στρατιωτικά αεροδρόμια, υπάρχει πρόβληση για εξαίρεση των στρατιωτικών αεροδρομίων.